Καλημερούδια. Μία ακόμη συνάντηση εδώ στο YouTube. Με ένα ακόμη βιντεάκι. Τι μου κάνετε? Ελπίζω πως είστε όλοι καλά. Πήγατε διακοπές? Θα πάτε? Κάνατε τα μπάνια σας? Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα της ορθογραφίας. Όπως έχουμε ξαναπεί, η ορθογραφία στα ελληνικά δεν είναι τόσο δύσκολη όσο τη φαντάζεται κανείς. Πρώτον, έχουμε κανόνες, οπότε μπορούμε να μάθουμε πώς γράφονται κάποιες λέξεις, γιατί υπάρχει ο κανόνας. Και δεύτερον, μπορούμε να μάθουμε μεγάλες ομάδες λέξεων, πώς γράφονται σωστά, από μία λέξη την οποία περιέχουν μέσα. Είναι δηλαδή είτε σύνθετες λέξεις με αυτή τη λέξη, είτε παράγωγες αυτές τις λέξεις, ανήκουν στη μεγάλη της οικογένεια. Η λέξη που θα δούμε σήμερα είναι η λέξη οίκος. Τι θα πει οίκος? Θα πει σπίτι. Σπίτι λοιπόν είναι ο οίκος. Και από τη λέξη οίκος έχουμε πάρα πολλές λέξεις. Για παράδειγμα, μία λέξη, οίκος, σπίτι, για την οποία έχουμε και μία άλλη λέξη που έχει το ίδιο νόημα, είναι η κατοικία. Κατοικία είναι εκεί που μένω, η οικία μου. Και όταν μένω κάπου, μπορούμε να πούμε κατοικώ, έχουμε πάλι το όμικρον γιώτα, ή είμαι κατοικός. Ρωτάμε, για παράδειγμα, πόσους κατοίκους έχει αυτή η περιοχή. Ή λέμε, εγώ κατοικώ στην Θεσσαλονίκη, που σημαίνει και μένω στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι η οικία μου, το σπίτι μου εκεί πέρα. Μία οικία, ένα σπίτι που είναι για μία οικογένεια που αποτελείται από έναν συνήθως όροφο, είναι μία μονοκατοικία. Ενώ μία οικία που αποτελείται από πολλούς ορόφους και όπου μένουν πολλές οικογένειες, είναι μία πολυκατοικία. Στις πόλεις σήμερα έχουμε συνήθως πολυκατοικίες και σπάνια βρίσκουμε μονοκατοικίες. Το αντίθετο συμβαίνει στα χωριά. Πολλά σπίτια μαζί μας κάνουν έναν οικισμό. Οικισμός συνήθως είναι κάτι που είναι μικρότερο από ένα χωριό. Πολλά σπίτια μαζί μας κάνουν μία συνοικία. Μία συνοικία είναι μία μεγάλη γειτονιά. Ένα κτίριο. Σήμερα μπορούμε οποιοδήποτε κτίριο να το ονομάσουμε και οικοδομή. Οικοδομή. Αυτός που φτιάχνει σπίτια, το επάγγελμά του, είναι οικοδόμος. Οικοδομή και οικοδόμημα, οικοδόμος, αυτός που χτίζει σπίτια. Το σπίτι το χτίζουμε σε ένα κομμάτι γης. Το κομμάτι αυτό γης, στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε ένα σπίτι, είναι ένα οικόπεδο. Και αυτός που έχει το οικόπεδο, είναι ο οικοπεδούχος. Έχω το οικόπεδο. Είμαι οικοπεδούχος. Όταν χτίζονται καινούργια σπίτια, καινούργιες οικοδομές σε μια περιοχή, λέμε ότι υπάρχει ανοικοδόμηση. Χτίζονται πολλά σπίτια. Τι γίνεται τώρα με αυτόν που μένει σε ένα σπίτι? Οποιοσδήποτε μένει σε ένα σπίτι είναι ο ένικος του σπιτιού. Προσέξτε, ένικος είναι αυτός που μένει μέσα στο σπίτι. Είτε του ανήκει το σπίτι, είτε όχι. Όταν κάποιος μένει σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό του, πληρώνει κάθε μήνα χρήματα για να μένει σε αυτό, τότε αυτός είναι ενοικιαστής.
Τα χρήματα που πληρώνει λέγονται ενίκιο. Τι κάνει? Νοικιάζει. Ενοικιάζει. Νοικιάζει το σπίτι και πληρώνει το ενίκιο. Στην καθημερινή γλώσσα πολλές φορές αντί για ενίκιο λέμε νίκη. Και αντί για ενοικιάζω, νοικιάζω. Τρώμε το αρχικό ε δηλαδή. Αυτός που μένει σε ένα σπίτι, οποιοδήποτε μένει λοιπόν είναι ο ένικος, αυτός που μένει σε ένα σπίτι πληρώνοντας ενίκιο είναι ο ενοικιαστής. Εδώ στην Ελλάδα, στις πολυκατοικίες, όπου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, όλοι οι ένικοι πρέπει να συναντιούνται κατά καιρούς για να λύνουν κάποια προβλήματα. Είναι μία συνάντηση των ενίκων της πολυκατοικίας αυτή. Αυτό που μένουν δηλαδή εκεί, ας πούμε ότι θέλουν να βάψουν το σπίτι έξω και πρέπει να αποφασίσουν όλοι μαζί πώς θα γίνει αυτό. Πώς λέγεται αυτός που του ανήκει ένα σπίτι? Αυτός λοιπόν είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού. Είναι ας πούμε ο ιδιοκτήτης, το αφεντικό, μάλιστα οι ενοικιαστές λένε για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που μένουν ότι είναι ο σπιτονοικοκύρης τους. Ο σπιτονοικοκύρης τους. Ο νοικοκύρης του σπιτιού είναι αυτός που μένει στο σπίτι και που είναι δικό του, είτε δεν είναι δικό του, δεν έχει σημασία. Η νοικοκυρά είναι η γυναίκα. Η λέξη νοικοκυρά έχει πολλαπλές έννοιες. Νοικοκυρά είναι μία γυναίκα η οποία φροντίζει πολύ καλά το σπίτι της. Ξέρει να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, να διαχειρίζεται το σπίτι της. Είναι μία καλή νοικοκυρά. Νοικοκύρης επίσης έχει την έννοια του ανθρώπου που ξέρει να διαχειρίζεται καλά και να φροντίζει το σπίτι του και την οικογένειά του. Εκτός δηλαδή από την έννοια του ιδιοκτήτη, του αρχηγού ίσως, έχει και την έννοια αυτού που φροντίζει καλά το σπίτι του. Άλλη μία λέξη που προέρχεται από τη λέξη οίκος, οικονομία, δηλαδή φροντίζω τα έσοδα, τα έξοδα, διαχειρίζομαι γενικά τους πόρους ενός σπιτιού, αλλά βέβαια η λέξη οικονομία έχει μεγαλύτερη, έχει μια ευρύτερη έννοια. Οικονομολόγος, αυτός ο οποίος ασχολείται με την οικονομία, τα οικονομικά, πάλι έχουμε το όμικρον γιώτα, είναι από την ίδια λέξη. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι, τα έπιπλα, τα οι ηλεκτρικές συσκευές, τα αντικείμενα, είναι η οικοσκευή, τα πράγματα που υπάρχουν σε ένα σπίτι. Υπάρχουν μερικά σπίτια στα οποία για να μείνει κανείς πληρώνει όχι μόνο για τη διαμονή, αλλά και για τη διατροφή του. Αυτά λέγονται οικοτροφία. Σε ένα οικοτροφείο μπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο, μια σχολή μπορεί να έχει το οικοτροφείο της, ένα κτίριο όπου μένουν μέσα αυτοί που σπουδάζουν και όπου εκεί όχι μόνο ζουν, αλλά τρέφονται κιόλας. Έχουν και τη διατροφή τους μαζί. Γι' αυτό λέγεται οικοτροφείο. Ξέχασα να πω τη λέξη οικογένεια. Όλοι οι άνθρωποι που μένουν κάτω από μια στέγη σε ένα σπίτι είναι μια οικογένεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας είναι πολύ κοντινός, σαν να είναι η οικογένειά μας δηλαδή, τον νιώθουμε πολύ κοντά, μας είναι οικείος. Η οικία μας είναι και μία άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε σαν ουσιαστικό πλέον, για να μιλήσουμε για τους δικούς μας ανθρώπους, την οικογένειά μας δηλαδή. Όμως σαν επίθετο η λέξη οικείος είναι αυτός τον οποίο γνωρίζω, δεν μου είναι άγνωστος.
Και όταν κάνουμε κάτι με τη θέλησή μας, λέμε ότι το κάνουμε οικειοθελώς. Θέλω και το κάνω, δηλαδή. Λέμε για κάποιον ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει οικειοθελώς. Δεν τον ανάγκασε κανείς, με τη θέλησή του αποφάσισε να πάει και να βοηθήσει σε κάτι. Αυτός που μένει μαζί μου στο ίδιο σπίτι είναι συγκάτοικός μου. Και αυτός που μένει δίπλα μου, κοντά μου, στην ίδια γειτονιά, είναι περίοικος. Είναι συνώνυμο η λέξη περίοικος της λέξης γείτονας, θα λέγαμε. Για παράδειγμα, ακούμε στις ειδήσεις, ακούστηκε στη διάρκεια της νύχτας ένας έντονος θόρυβος και όλοι οι περίοικοι βγήκαν έξω. Όλοι όσοι κατοικούσαν τριγύρω εκεί. Και μερικά ρήματα που έχουν μέσα τους τη λέξη οίκος, είπαμε ήδη, κατοικώ, που σημαίνει μένω, διοικώ, η διοίκηση, που σημαίνει ότι έχω την οργάνωση, τη φροντίδα ενός πράγματος, διοικώ μια πόλη, ο δήμαρχος διοικεί μια πόλη. Πριν όταν μίλησα για την οικογένεια, είπα ότι αντί να πούμε η οικογένειά μου, μπορούμε να πούμε η δική μου, η δική μου, με άλλα λόγια. Λοιπόν, όταν κάποιο πράγμα δεν μου είναι γνωστό και θέλω να το γνωρίσω και είμαι στη διαδικασία αυτή να το γνωρίσω, λέμε ότι εξοικειώνομαι με αυτό ή εξοικειώνω κάποιον με αυτό. Το κάνω δηλαδή οικείο, το κάνω δικό μου. Μπορούμε να πούμε, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Δεν τη γνωρίζουν καλά, δηλαδή δεν είναι κτήμα τους η τεχνολογία. Και εξοικείωση είναι το ουσιαστικό από αυτά. Και νομίζω ότι μία τελευταία λέξη που θα σας πω, που ανήκει σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των λέξεων, τη λέξη οίκος μέσα, είναι η λέξη οικουμένη. Είναι πολύ όμορφη λέξη. Οικουμένη είναι όλος ο κόσμος, όλη η γη. Εκεί όπου μένουν οι άνθρωποι δηλαδή, όλος ο πλανήτης μας είναι οικουμένη. Και είναι μία άλλη λέξη, η λέξη οικουμένη, για να μιλήσουμε για τον πλανήτη. Μιλάμε για οικουμενικά προβλήματα. Είναι τα προβλήματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Η οικολογία, ας πούμε, είναι ένα οικουμενικό πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο κάποια κράτη, αλλά όλους. Περιμένω να γράψετε κάτω άλλες λέξεις που δεν έχω αναφέρει, γιατί είναι πάρα πολλές και σίγουρα κάποιες γνωρίζετε που δεν τις έχω πει, που έχουν μέσα τη λέξη οίκος, είναι παράγωγες ή είναι σύνθετες. Μπορείτε επίσης να σημειώσετε κάτω αν είναι κάποια θέματα για τα οποία θα θέλατε να μιλήσουμε σε επόμενα βιντεάκια. Προς το παρόν αυτό το βίντεο τελείωσε, ήταν και αρκετά μεγάλο. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.